Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Αντώνης Τουρκογιώργης. Εγώ είμαι πιο πολύ προς το blues και το rock, έτσι. Χωρίς να πάρει βέβαια να μου αρέσει καμία, εννοώ όλες οι μουσικές μου αρέσουν. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό που με εκφράζει περισσότερο είναι το blues και το rock. Τώρα αν εγώ συνέχισα σε αυτό είναι γιατί αυτό κάνω καλύτερα. Θέλω να κάνω κάτι το οποίο γουστάρω ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι το κλειδί νομίζω. Και αυτό είναι. Λοιπόν, βγήκαμε ακριβώς την εποχή που έπρεπε. Τότε που συνέβαινε, τότε που υπήρχε rock and roll, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, αν ακούσεις έχει πάει αλλού η δουλειά. Και το είδος κιθάρα τίνει να εκλείψει. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχουν εκεί οι πιτσιρικάδες, αυτοί που παίζουν τα heavy metal, τα πολύ, τα hard rock, τα ξέρω εγώ και τα λοιπά, με τον ήχο το πολύ power και τα δίποτα και τα δίκασα και τα τέτοια. Ναι. Διότι αν δεν υπήρχαν κι αυτοί, το όργανο κιθάρα θα έσβηνε. Οπότε εγώ νομίζω ότι εμείς βγήκαμε στην κατάλληλη εποχή. Τότε που είχαν βγει και όλοι αυτοί, ήταν μια συγκεκριμένη εποχή αυτή, τα τέλη της δεκαετίας του 60 με το 70, διότι βγήκε ο Τζίμι Χέντριξ καταρχήν, που εντάξει για μένα ό,τι και να μου πούνε είναι ο Θεός. Δηλαδή πριν από αυτό ήταν το χάος. Δηλαδή οι κιθάρες ήταν σαν ένα ήχο που για Τζανετάκου στις ελληνικές ταινίες, ξέρω εγώ. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή βγήκε αυτός και όχι μόνο άλλαξε τον ήχο του rock and roll, με τις φράσεις του και με το παίξιμό του κτλ. Μας έμαθε όλους τι σημαίνει rock and roll, καταλαβαίνεις. Ήταν η εποχή που ήταν ο Eric Clapton που ξεκινούσε, ξέρω εγώ, και αυτός ήταν η εποχή που ακούγαμε όλους τους μαύρους τους μπλουζίστες, BB King και διάφορους τέτοιους, Muddy Waters κτλ. Και δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι δίσκοι που βγαίνουν, οι περισσότεροι δίσκοι δηλαδή που βγαίνανε στην εποχή από τα rock groups ήταν όλοι πολύ καλοί δίσκοι. Και τώρα πιο ένα εκατομμύριο δίσκοι, βέβαια υπάρχουν καλά πράγματα, αλλά πρέπει να βουλιάξουμε σε μια στίβα να ψάξει να τα βρει. Καταλάβει, γιατί ο καθένα τώρα με τα κομπιούτερ είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει ένα δίσκο. Μέχρι παίρνει έτοιμε φράσει από κάποιο κιθαρίστα και τι βάζει μέσα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, Αντώνη. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Ναι. Τώρα, σαν αφορά που λες την απήχηση στον κόσμο, έχουμε την ίδια απήχηση που είχαμε τότε, έχουμε και τώρα. Δηλαδή, και τώρα που παίζουμε, μη σου πω ότι τώρα έχουμε και μεγαλύτερη απήχηση από τότε. Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ότι τώρα έχετε πιο μεγάλη από τότε, γιατί υπάρχει μια νέα γενιά, μια γενιά παιδιών, ας πούμε, νεαρότερων, που δεν σας πρόλαβε τότε, αλλά που λειτουργεί το όνομα των Σόκρατες σαν ένα είδος μύθου για όλα αυτά τα χρόνια που δεν πρόλαβαν. Και έτσι έχω την εντύπωση λοιπόν ότι τώρα, όπως συμβαίνει και με την περίπτωση του Παύλου ή και με την περίπτωση του Άσημου, ας πούμε, σε άλλο επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερο κοινό ίσως. Και δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν είναι λάθος αυτό. Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται, μωρέ. Ο κόσμος βλέπει την τηλεόραση και νομίζει ότι, ξέρω εγώ, η νεολαία, η ελληνική, είναι αυτά τα ηλίθια, ξέρω εγώ, που βλέπει τηλεόραση γύρω-γύρω. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Γιατί βλέπω εγώ όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που έχετε και μας ακούνε, οι οποίοι είναι ψαγμένοι, πολύ σωστά άτομα, ηθικά άτομα, ευγενικά άτομα κτλ. Τα οποία αυτά δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι. Καταλαβες. Και βλέπουμε διάφορους τώρα οι οποίοι πάνε στα φέιλστορια, κάνουν ράνε. Ξέρεις τώρα. Βέβαια αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Καταλαβες. Να σου πω, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Αλλά η ελληνική νεολαία είναι αυτή που δεν δείχνει τηλεόραση. Καταλαβες. Ναι, είναι αυτό που λέμε συχνά, ότι αυτός ο μεγεθυντικός φακός που είναι η τηλεόραση δείχνει μια στρεβλή εικόνα της ζωής και της πραγματικότητας. Και πολύ, σου λέω, έχει πολύ καλή ποιότητα η ελληνική νεολαία. Ειδικά οι πιτσιρικάδες αυτοί που παίζουν ροκ και τέτοια, που ασχολούνται, που έρχονται εκεί και μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις ροκ και τέτοια, μιλάμε ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ σωστά. Ναι. Και ξέρεις, άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Ξέρω, σου λέει ροκ, ναρκωτικά. Λάθος, αγόρι μου, αλλού είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι εκεί. Καταλαβες. Κοίταξε, εγώ ακούω σπίτι μου αυτά που άκουγα και τότε. Δηλαδή, το Τζίμι Χέντριξ, το Φρανκ Ζάπα. Άμα γουστάρω, ξέρω εγώ, έτσι να ξεσκάσω, βάζω τους Rolling Stones. Κατάλαβε τι να σου πω. Ναι. Και ενημερώνομαι, βέβαια, να δω τι γίνεται. Ακούω γύρω-γύρω τι γίνεται. Ακούω δίσκους. Έχω και το γιο μου, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 20 χρονών και δεν μου φέρνει και ακούω κτλ. Για να δω τι γίνεται, που πάει η μουσική γύρω-γύρω. Κατάλαβε. Και από ελληνικούς δίσκους ηλεκτρικούς, από ελληνικούς ροκ δίσκους. Από ελληνικά, συγγνώμη, αλλά δεν ακούω τίποτα. Όχι, δεν μιλάω γενικά ελληνικά. Λέω που να έχουν ηλεκτρικό ήχο. Μπορεί να είναι και τη εποχή τη δική σα, α πούμε. Τίποτα, κανένα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άλλο ελληνικό γκρουπ ή Έλληνες από του άλλου λαϊκού και αυτά. Καλά, όχι. Αυτού δεν μιλάω καθόλου. Δεν μιλάω για αυτού τώρα καθόλου. Δηλαδή να βάλω σπίτι μου, ρε παιδί μου, το πρωί που θα ξυπνήσω και να ακούσω κάτι. Ξέρει τώρα. Ναι. Αποκλείεται. Ναι. Θα πρέπει να είναι κάτι που γουστάρω να με φτιάξει. Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω. Δίσκου, α πούμε, όπω το φλου σου λέω τώρα.
Όχι, δεν θα τα ακούγα. Ή όπως το Τρύπες, ξέρω εγώ. Ή όπως... Δεν θα τα ακούγα. Αν δεν... και υπάρχουν τραγούδια πολύ καλά μέσα. Yeah. Και ο Παύλος έχει κάνει πολύ καλά τραγούδια. Πάντως ήταν και προσωπικός μου φίλος, βέβαια. Mm-hmm. Και πολύ καλό άτομο γενικώς. Yeah. Και τις Τρύπες τους γούσταρα και τα, πώς το λένε, τους άλλους, τα ξύλινα σπαθιά γούσταρα mm-hmm. και τα λοιπά. Yeah. Και να σου πω κάτι, έχω yeah. μιλήσει με κόσμο mm. έτσι, που μου λέει μ' αρέσει, ξέρω εγώ, τάλε, η τάλε τραγουδιστρά. Και όταν του κάνουν ερώτηση, μου λες, στο σπίτι σου, όταν πάει να ριλαξάρεις και να γουστάρεις, θα το βάζεις. Yeah. Μου λέει όχι, έτσι τι αρέσει. Όχι, τώρα θα σου κάνω και μια άλλη προσωπική, γιατί μίλησα με τον Γιάννη, το φίλο σου, το Σπάθα. Ναι. Πιστεύεις εσύ ότι ήταν ένα στοίχημα που είχατε χάσει τότε, δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε κερδιθεί αυτό, να ήσασταν έξω τώρα? Κοίταξε να δεις. Στη ζωή δεν πρέπει να μετανιώνει και να κλέφει τον αποχημένο γάλα, ξέρω εγώ που λένε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ήταν να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλανε τα παιδιά να γυρίσουν, ναι. Εγώ δεν ήθελα να γυρίσω. Ναι. Αλλά το όνειρό μας είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Είχαμε κάνει τουρνές στην Αγγλία, είχαμε βγει δίσκοι έξω. Βέβαια. Και με τους UFO μαζί, βέβαια. Με καλλιτέχνες οι οποίοι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έπαιξε εκεί που συνέβαινε, mm-hmm. εκεί που ήταν το Rock and Roll Cast στην Αγγλία, ξέρω εγώ, σε όλη την Ευρώπη. Και σου είπαν τα καλύτερα λόγια, ξέρω εγώ. Στην ουσία, ο μύθος, γιατί όταν στην Ελλάδα τους βλέπεις τους άλλους σαν μύθο έξω. Yeah. Ο τάδε. Και ξαφνικά. Είναι πάρα πολύ απλοί και καλοί άνθρωποι και έρχονται και σου λένε μπράβο μεγάλε, παίζετε πάρα πολύ ωραία. Οπότε εκεί πέρα καταρρύπτεται πλέον ο μύθος ναι. και λες εντάξει, ξέρω εγώ τι έγινε, να πούμε, καταλάβεις. Ναι, ναι. Ξέρεις, σας είχα δει εγώ τότε στο Sporting, ήταν Χριστούγεννα πριν φύγετε για την Αγγλία, πριν φύγετε για το Λονδίνο. Ναι. Ως Πλάζα τότε που αλλάζα το όνομα κτλ. Μιλάμε τώρα για 82, κάτι έτσι. Για αρχές ναι, ναι. του κάτι τέτοιο, 83, πότε ήτανε, τότε εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Είχατε δώσει λοιπόν μια συναυλία στο Sporting, πρέπει να ήταν Χριστούγεννα, ήτανε παραμονή Χριστουγέννων, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι, θα σε διορθώσω, πότε? Είμαστε ήδη στην Αγγλία, είχαμε κάνει ήδη το Πλάζα. Α, και είχαμε ναι. έρθει εδώ. Έχεις δίκιο, ναι. Γιατί... Και για μένα ήταν μια από τις χειρότερες συναυλίες της ζωής μου όσον αφορά εμένα. Έτσι λοιπόν. Γιατί αυτό... ναι. το έχω γράψει και σε ένα βιβλίο που έχω γράψει. Α, ναι, δεν το διάβασα. Αυτό όμως θα σου έλεγα ότι πρέπει να μην ήσουν πολύ ευχαριστημένος από εκείνη τη βραδιά, ας πούμε. Αυτό μόλις σας ερώταγα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Ναι. Ήμουν απίτα. Ναι. Δηλαδή είχα πιει ένα κάρο ουίσκια και τα λοιπά, ναι. γιατί είχα δει τους φίλους μου που κάνουν πολύ καιρό και τα λοιπά. Ναι. Και ήμουν χάλια. Άκουσα την κασέτα μετά τη συναυλία. Ναι. Μιλάμε ένα φάλτσο, ένα πράγμα, μια ιδέα μου ήθελε να ξεράσω με τον εαυτό μου δηλαδή. Αν με ρωτήσεις γιατί, για ένα πράγμα που μετανιώνεις στη ζωή σου, ναι. να σου πω για αυτή τη μέρα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Αλήθεια, Ναι, διότι, εντάξει παιδί μου, έκανα ρόμπα και τα παιδιά, εντάξει το κοινό τώρα δεν καταλαβαίνει. Ναι. Δηλαδή το κοινό, επειδή μας αγαπάει πάρα πολύ, έρχεται και γουστάρει μόνο που μας είδε, καταλαβαίνεις τι να σου πω. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι τους την έσπασα. Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζεται.